Αγαπητή Συνέδρια, ονομάζομαι Κουτσελίνη Μαρία και το θέμα της εισήγησης είναι ακόλυτη προαγωγή ή στασιμότητα στην Α τάξη του Δημοτικού. Περίληψη. Ο θεσμός των εξετάσεων και ιδιαίτερα των γραπτών αποτελεί σε πανελλαδικό και διεθνές επίπεδο την παλαιότερη και την πιο διαδεδομένη μέθοδο στη διαδικασία αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών. Στα σύγχρονα χρόνια, οι εξετάσεις άρχισαν να παίζουν ένα κοινωνικό ρόλο. Πρέπει να αποδεχτεί κανείς ότι το σύστημα επέλεγε και επιλέγει από πολύ νωρίς τους εκλεκτούς του. Προκαθορίζει το σχολικό τους πεπρωμένο με σκοπό την αυτοαναπαραγωγή του. Το ενδιαφέρον της εισήγησης έρευνας όμως εστιάζεται στο αν πρέπει οι μαθητές της πρώτης τάξης του Δημοτικού να προάγονται ή να μένουν στάσιμοι όταν δεν έχουν κατακτήσει τους μηχανισμούς που ορίζει το αναλυτικό πρόγραμμα. Λέξεις κλειδιά. Αξιολόγηση, εξετάσεις, απόρριψη, στασιμότητα. Σύγχρονη και παραδοσιακή εκπαίδευση, συνδετικός τους κρίκος, η αξιολόγηση. Παραδοσιακή εκπαίδευση, σύγχρονη και προοδευτική εκπαίδευση. Δύο όψεις ενός νομίσματος. Το πρακτικό διλήμμα που τις ενώνει είναι η πολυσυζητημένη αξιολόγηση. Σύμφωνα με τον Ρότζερς, από την έμφυτη τάση του ανθρώπου για ενεργοποίηση και αυτοπραγμάτωση απορρέουν δύο άλλες ανάγκες. Η ανάγκη για θετική κρίση, η εκτίμηση από τους άλλους, θετική αξιολόγηση και η ανάγκη για αυτοεκτίμηση. Η μη ικανοποίηση των αναγκών αυτών οδηγεί σε απογοήτευση, σε συγκρούσεις. Την πρώτη απογοήτευση λοιπόν ο άνθρωπος την εισπράττει από το σχολείο που ως κοινωνικός μηχανισμός μέσω της αξιολόγησης κάποιες φορές οδηγεί σε κοινωνικό αποκλεισμό. Μπορούμε να πούμε ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός για πολλούς μαθητές αρχίζει με τη φίτησή τους στην πρώτη δημοτικού, όταν για τον Α ή Β λόγο φαίνονται στα μάτια των δασκάλων τους ότι δεν μπορούν να οικειοποιηθούν τις βασικές δεξιότητες της πρώτης ανάγνωσης ή γραφής και αρρύθμισης. Η φάση της αξιολόγησης είναι το πιο σπουδαίο τμήμα της όλης διαδικασίας των ανθρώπινων. Το χαμόγελο της επιτυχίας του Ρόντ. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της αξιολόγησης για τον μαθητή. Τα πλεονεκτήματα της αξιολόγησης για τους μαθητές. Παρακολουθούν συστηματικά την επίδοσή τους στο σχολείο. Ασκούν τη θέληση, την υπομονή και την επιμονή τους, την ευγενή άμυλα για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Διαπιστώνουν τις κλήσεις και τα ενδιαφέροντά τους. Έχουν ένα διαρκές κίνητρο για μελέτη και βελτίωση των επιδόσεών τους. Τα μειονεκτήματα, απ' την άλλη. Αναπαράγει τον παπαγαλισμό, δημιουργώντας ένα παθητικό τύπο σκέψης στους μαθητές. Οδηγεί τους μαθητές σε εκδηλώσεις ανεπιθύμητων μορφών συμπεριφοράς, όπως αντιγραφή, κλοπή. Τρίτον, δημιουργεί άγχος, αγωνία για τους μαθητές. Ευνοεί την κοινωνική αδικία και ανισότητα. Και τέλος, δημιουργεί προβλήματα ανάμεσα στους μαθητές και τους γονείς, ιδιαίτερα όταν τα αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα. Τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα για το δάσκαλο. Πλεονεκτήματα θεωρούνται διάγνωση των ικανοτήτων και των αδυναμιών των μαθητών. Ανατροφοδότηση μάθησης. Ελέγχει το διδακτικό του έργο. Ενημερώνει τους γονείς και τους μαθητές για την επίδοσή τους στο σχολείο. Και όσον αφορά τα μειονεκτήματα, καταστρέφει τις διαπροσωπικές σχέσεις με τους κακούς μαθητές, τους υποχρεώνει να καλύπτουν κάθε φορά μια ορισμένη ποσότητα ύλης σε συγκεκριμένο χρόνο. Τέλος, γίνεται αφορμή για δυσμενή σχόλια σε βάρος των εκπαιδευτικών, τόσο από τους ίδιους τους μαθητές, όσο και από τους γονείς τους. Οι βαθμοί λοιπόν δίνουν αφορμή για σχόλια. Η προβληματική της αξιολόγησης και των εξετάσεων. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σχεδόν όλες οι αρνητικές επιπτώσεις και αδυναμίες της σχολικής αξιολόγησης είναι μια πραγματικότητα. Όμως η κατάργηση της αξιολόγησης που προτείνεται ως λύση δεν είναι μια ρεαλιστική πρόταση. Τονίζονται πολύ τα ψυχολογικά προβλήματα που προκαλεί το σχήμα αξιολόγηση, αποτυχία, απόρριψη μαθητών. Όμως είναι πολύ πιο εύκολο να τα λύσουμε όχι καταργώντας την αξιολόγηση, αλλά καταργώντας την απόρριψη, με το να δημιουργήσουμε αντισταθμιστικά προγράμματα για τους αδύνατους μαθητές. Είναι ανάγκη επίσης να διαφοροποιηθεί η αξιολόγηση ανά εκπαιδευτική βαθμίδα, να γίνει ειδική αξιολόγηση. Τέλος, η λύση του προβλήματος της σχολικής αξιολόγησης δεν βρίσκεται στον εξοβελισμό της, αλλά στην επιστημονικοποίησή της. Η ανάδειξη της μεροληψίας
των αντικειμενικών κριτηρίων αξιολόγησης έχει ενεργοποιήσει τις τμηματικές λογικές των διακριτών ανθρώπινων ενδιαφερόντων και συμφερόντων. Η ενεργοποίηση αυτή εκδηλώνεται με τη μετατόπιση του ενδιαφέροντος σε επιστημονικό τουλάχιστον επίπεδο από την αξιολόγηση του αποτελέσματος της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην αξιολόγηση της διαδικασίας σύστασής του. Συζήτηση γύρω από τη βαθμολόγηση. Τα συστήματα σχολικής βαθμολόγησης γίνονται εύκολα αντικείμενο δημόσιων διαφωνιών και αντιδικιών. Οι εκπαιδευτικοί βαθμολογητές μετατρέπονται εύκολα σε κρινόμενους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της δυσκολίας του προβλήματος της βαθμολόγησης της επίδοσης. Ο Πάιν σημειώνει πως τα περισσότερα προβλήματα στην αξιολόγηση προέρχονται ακριβώς από το γεγονός ότι προσπαθούμε να συνοψίσουμε σε μια απλή ένδειξη το βαθμό την τόσο σύνθετη ανθρώπινη συμπεριφορά. Ένα πρόβλημα που σχετίζεται με τη βαθμολογία αναφέρεται στη δυνατότητα ερμηνείας της. Η μεγαλύτερη ίσως διαφωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και ειδικών στην αξιολόγηση στρέφεται γύρω από το τι ακριβώς αντικατοπτρίζουν οι βαθμοί που παίρνουν τελικά οι μαθητές μας. Όταν αξιολογούνται οι μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι δύο διαστάσεις, γνωστική και ηθική, δεν διαχωρίζονται ευκρινώς. Ο εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας χαρακτηρίζει άριστη την επίδοση ενός μαθητή όταν αυτός είναι ευφυής, μαθαίνει εύκολα τις γνώσεις του σχολικού αναλυτικού προγράμματος, είναι ευσυνείδητος και υπεύθυνος, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, συνεργάζεται καλά με τους συμμαθητές του, δείχνει καλή συμπεριφορά. Ο Parsons αφήνει να εννοηθεί ότι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση η έμφαση πρέπει να δίνεται στην ηθική και όχι στη γνωστική διάσταση. Επομένως, η κοινωνικοποίηση αποτελεί την ουσιοδέστερη εκπαιδευτική λειτουργία στην τάξη. Τελικά, από τη στιγμή που στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση πρωταρχικό ρόλο διαδραματίζουν οι κοινωνικοποιητικές λειτουργίες, οι επιλεκτικές διαδικασίες, όπως η αξιολόγηση, επηρεάζονται από το βαθμό στον οποίο το κάθε παιδί ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του εκπαιδευτικού. Στασιμότητα και επανάληψη ή ακόλυτη προαγωγή στην πρώτη δημοτικού. Υπάρχει έντονος προβληματισμός μεταξύ των ερευνητών και των παιδαγωγών σχετικά με το αν τελικά η επανάληψη της τάξης αποβαίνει πάντα σε ωφέλεια του μαθητή. Κατά τον Κάρστνερ, το μέτρο να αφήνουμε τα παιδιά στην ίδια τάξη παραμένει ακόμη χωρίς θεωρητικό υπόβαθρο και χωρίς πειραματική υποστήριξη. Για τον ίδιο, ένα παιδί που μένει στην ίδια τάξη αυτόματα στιγματίζεται στα βλέμματα των συμμαθητών του ως διαιτής μαθητής, ως μαθητής που δεν τα καταφέρνει καλά στα μαθήματα και συγχρόνως διαφοροποιείται από τα άλλα παιδιά της τάξης του, γιατί διαφέρει από αυτά ως προς τη χρονολογική ηλικία, τη σωματική ανάπτυξη κλπ. Ακόμη, το παιδί πολλές φορές παρουσιάζει προβλήματα προσαρμογής στην τάξη αυτή, προβλήματα που μπορεί να συνεχιστούν και στην επόμενη ή στις επόμενες τάξεις. Για τους Έπαρτ Σμιθ, οι μαθητές που επαναλαμβάνουν την τάξη δεν αντιλαμβάνονται την επανάληψη της τάξης ως μια ευκαιρία να κατακτήσουν τα αντικείμενα που απέτυχαν να κατακτήσουν την προηγούμενη χρονιά, αλλά ως επανάληψη της προηγούμενης αποτυχίας. Οι Χόλμς και Μάθιους, Σέφαρτ και Σμιθ φτάνουν στο συμπέρασμα ότι η επανάληψη της τάξης δεν βελτιώνει ούτε την ακαδημαϊκή μάθηση, ούτε την ικανότητα προσαρμογής των μαθητών αυτών. Οι έρευνες έδειξαν ότι ο δάσκαλος πολλές φορές κάνει σημαντικά λάθη σχετικά με το ποιους μαθητές από εκείνους οι οποίοι απέτυχαν να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις θα προτείνει για απόρριψη. Για να ελαχιστοποιούνται οι περιπτώσεις λανθασμένης απόφασης, ο δάσκαλος μπορεί να ζητήσει τη βοήθεια και άλλων παραγόντων, όπως παιδοψυχολόγος, σχολικός σύμβουλος, σύλλογων και άλλοι. Οι μέχρι τώρα έρευνες έδειξαν ότι η στασιμότητα νομιμοποιείται από την πολιτεία κάτω από ορισμένες συνθήκες. Επίσης, τα πορίσματα των ερευνών μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι είναι προτιμότερο ο μαθητής να παραμείνει στάσιμος στην πρώτη ή στη β' τάξη παρά στις μεγαλύτερες. Αυτό γίνεται αποδεκτό από πολλούς δασκάλους που πήραν μέρος στις έρευνες και όχι μόνο με το σκεπτικό ότι το παιδί είναι συναισθηματικά ανώριμο και δεν αντιλαμβάνεται πλήρως την αρνητική πλευρά του θέματος, αλλά αντίθετα εισπράττει μόνο τα καλά της διαδικασίας επανάληψης,
κάτω από ιδεατές συνθήκες. Όλο αυτό το σκεπτικό έρχεται σε αντίθεση με την νεοψυχαναλυτική σκέψη που έχει άρδει να αλλάξει τη στάση μας απέναντι σε πολλά θέματα της εκπαίδευσης και του σοφρονιστικού συστήματος. Οι νεοψυχαναλυτές υποστηρίζουν ότι η έννοια του εαυτού δημιουργείται από τις εσωτερικεύσεις των σχέσεων με τους σημαντικούς ανθρώπους στα πρώτα χρόνια της ζωής. Από τη βρεφική κιόλας ηλικία, με την αποδοχή και το θαυμασμό των άλλων, σχηματίζεται στο βρέφος η πεποίθηση ότι οι άλλοι λένε ότι είμαι πολύ καλός, άρα θα πρέπει να είμαι πολύ καλός. Η πρώτη διαδικασία αποδοχής και θαυμασμού με τους σημαντικούς άλλους δημιουργεί στο βρέφος μια υγιή αίσθηση παντοδυναμίας. Αντίθετα, η εγκατάλειψη και η απόρριψη από τη μητέρα είναι κάτι που βιώνεται πολύ έντονα από το βρέφος και δημιουργεί ανασφάλεια και μειωμένη αυτοεκτίμηση με το πέρασμα του χρόνου όταν αυτή συνεχίζεται. Τα παιδιά, όταν έρχονται λοιπόν στο σχολείο, είναι συναισθηματικά όρημα, ώστε να αντιληφθούν τον έπαινο, την αποδοχή ή την απόρριψη. Τα παιδιά μπορεί βιολογικά να είναι ανώρημα. Συναισθηματικά όμως πράττουν όλο το μέγεθος της απόρριψης που είναι αρνητικό. Στασιμότητα και επανάληψη ή ακόλυτη προαγωγή στην πρώτη δημοτικού συνέχεια. Αυτό που πρέπει να προβληματίσει τους δασκάλους είναι το εξής σκεπτικό. Τα παιδιά που έρχονται στο σχολείο και δεν παρουσιάζουν αναμενόμενες επιδόσεις είναι συνήθως παιδιά που δεν έχουν βοήθεια από το σπίτι για πολλούς λόγους. Αυτά δηλαδή τα παιδιά έχουν εισπράξει μια μορφή απόρριψης κάθε φορά που ζητούν βοήθεια από το σπίτι. Ο δάσκαλος τώρα έρχεται σαν κρατικός λειτουργός μέσω της νομιμοποιημένης απόρριψης να τα κάνει να εισπράξουν τη δεύτερη άρνηση. Έτσι, οι σημαντικοί άλλοι αυτών των παιδιών τα οδηγούν στην εμπέδωση του βιώματος της αποτυχίας. Μια αποτυχία που επειδή γίνεται ακριβώς στην τρυφερή ηλικία, αποκτά βαθιές ρίζες που είναι αδύνατο με το πέρασμα του χρόνου να ξεριζωθούν. Επίσης, η συμπεριφορά των νέων συμμαθητών, του στάσιμου μαθητή, επηρεάζει το αυτοσυναίσθημά του και αυτό με τη σειρά του οδηγεί στην παραπέρα επιδείνωση των επιδόσεών του, ακόμα και σε μαθήματα στα οποία δεν είχε προβλήματα. Προτού ο μαθητής αποδεχθεί ολοκληρωτικός το ρόλο του κακού μαθητή στην καινούργια του τάξη, προσπαθεί συνήθως να κερδίσει την αναγνώριση των συμμαθητών του με διάφορες ενέργειες, είτε παίζοντας τον παλιά του της τάξης, είτε δημιουργώντας προσκόμματα στα ομαλή διεξαγωγή της διδασκαλίας. Έρευνα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο του 2009 στο Βόλο με την επίβλεψη του κυρίου Ανδρεαδάκη, μαθηματικού του Πανεπιστημίου Κρήτης. Κύριος σκοπός της έρευνας ήταν να ανακαλύψει την προτίμηση των εκπαιδευτικών στο ζήτημα της ακόλυτης προαγωγής ή στασιμότητας στην πρώτη τάξη του Δημοτικού. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 10 εκπαιδευτικούς. Όλοι οι εκπαιδευτικοί υπηρετούν ή υπηρέτησαν στην πρώτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου περισσότερο από μια φορά και εργάζονται στο νομό Μαγνησίας. Οι 4 είναι άντρες και οι 6 γυναίκες. Συμπέρασμα. Από τους 10 εκπαιδευτικούς, οι 5 ακολουθούν την ακόλυτη προαγωγή, οι 4 τη στασιμότητα και ένας δεν θέλει να πάρει θέση, λέγοντας πως ο δρόμος που ακολουθούμε εξαρτάται από την κάθε περίπτωση. Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, συμπέρανα πως οι συνάδελφοι της στασιμότητας προβληματίστηκαν πολύ περισσότερο στην τεκμηρίωση των απαντήσεών τους σε σχέση με αυτούς της ακόλυτης προτάσεις. Αυτό το οποίο χρειάζεται η πολιτεία να κάνει δεν είναι η επαναφορά της αριθμητικής βαθμολογίας στην πρώτη τάξη, αλλά η ενίσχυση της διαφοροποιημένης βοήθειας στους μαθητές. Αυτό στην πράξη σημαίνει αναβάθμιση του αντισταθμιστικού ρόλου του σχολείου. Η πολιτεία πρέπει να βλέπει την εκπαίδευση σαν μια αλυσίδα. Η θεώρηση του αξιολογικού εκπαιδευτικού συστήματος πρέπει να είναι ολιστική. Δύναμη συστήματος ισούται με δύναμη του πιο αδύναμου κρίκου. Το μάθημα που πρέπει η πολιτεία να ενισχύσει είναι το μάθημα της παιδείας του πολίτη. Αυτό όμως, για να το κάνει, πρέπει η ίδια να αποδείξει στον κάθε μικρό πολίτη ότι το έχει κατακτήσει. Η παιδεία είναι κάτι που δεν διατυμπανίζεται, αλλά αποδεικνύεται έμπρακτα. Είναι στάση ζωής των εκάστοτε ανθρώπων και της ίδιας της πολιτείας. Η αξιολόγηση δίνει στην πολιτεία τη δυνατότητα
να αποδείξει ότι την χάνει παιδείας. Η διαδρομή για το τέλος, επιτυχή λύση του προβλήματος της αξιολόγησης, είναι μεγάλη και κρύβει πολλά μονοπάτια. Πρέπει να προχωράμε βήμα-βήμα προς τα εμπρός, κοιτάζοντας το μέλλον χωρίς να υιοθετούμε μπροστά σε κάθε πρόβλημα θεσμούς του παρελθόντος. Το παρελθόν έδωσε τις λύσεις στην εποχή του. Η σύγχρονη κοινωνία έχει άλλα δεδομένα, άλλα μέτρα και σταθμά. Στόχος της σύγχρονης εκπαίδευσης είναι η δημιουργία πολιτών που έφτασαν μέσω της αυτοαξιολόγησης στην κατάκτηση της μεταγνώσης, που έμαθαν πώς να μαθαίνουν κάτω από απλές ή και δύσκολες συνθήκες. Κανένας δεν περισσεύει σε καμιά κοινωνία. Όταν το αξιολογικό σύστημα οδηγεί το μαθητή στην αποδοχή της αποτυχίας και στον επαναπροσδιορισμό της προσπάθειας, τότε έχει επιτύχει το μεγαλύτερό του στόχο. Αυτός δεν είναι η Ιθάκη, αλλά η βιβλιογραφία μου. Σας ευχαριστώ πολύ.